Γεια σας αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην απόψινή 240 εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Χρόνια πολλά σήμερα, 30 Νοεμβρίου του Αγίου Ανδρέου, Πολιούχου Πατρών, σε όλους εκείνους και εκείνες που εορτάζουν. Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος. Ανδρέας, ε, ελληνικότατο όνομα αρχαίο κριτικό. Και ο Φίλιππος, οι δύο εκ των Αποστόλων, των πρώτων Αποστόλων. Ελληνικά ονόματα στο αρχαίο Ισραήλ. Βεβαίω. Μα είμαστε στην ελληνιστική εποχή. Όταν ο ελληνισμό έχει τόσε γερέ βάσει και τόσο ισχυρότατε διεισδύσει πολιτισμικέ κλπ. που ακόμα μετά από την επανάσταση των Μακαβαίων, παρακαλώ, έτσι, κατά του ελληνισμού, οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι δίνουν στα παιδιά τους ελληνικά ονόματα. Νικόδημος είναι ένας εκ των ραβίνων του Σανχεντρίν, Σανχεντρίν το Συνέδριο, στο οποίο καλείται να υπερασπιστεί τον Ιησού. Γιατί προχώρησα σε αυτή την αρχή. Διότι πάντοτε οι πολιτισμικοί παράδοσες και οι θρησκευτικοί έχουν διαχρονικές ιστορικές ακλόνητες βάσεις. Φίλοι και φίλες, ο Ελληνισμός σήμερα πρέπει να χρησιμοποιήσει, όχι με τρόπο αμυντικό, όχι με τρόπο ο οποίος θα προκαλέσει τον άλλον, αλλά θα μιλήσει με τη γλώσσα της αληθείας και θα χρησιμοποιήσει τα ιστορικά του όπλα. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει τόσες βαθιές, πλατιές και ακλόνητες ελληνικές και ελληνιστικές πολιτισμικές ρίζες, και όχι μόνο, και δημογραφικέ θα σα πω. Υπάρχει ελληνισμό, ο οποίο αυτή τη στιγμή τελεί ενυπνώσει. Έχει άλλη εθνική συνείδηση. Και δεν αναφέρουμε στου εξισλαμισμένου ομοεθνεί μα, αλλά εκείνου οι οποίοι, παραδείγματο χάρη, απαρτίζουν τμήματα τη Συρία, του Λιβάνου. Οι ίδιοι αυτοποκαλούνται Ρωμοί. Ρωμαίοι δηλαδή. Είναι τα τμήματα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι απόγονοι των Σελευκηδών των εκστρατιών και του απικισμού κατά την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εντέφων, των διαδόχων και των επιγόνων. Και είμαστε απόντες ή αν θέλετε ελαφρώς παρόντες. Λες και είμαστε οι ελαφροίσκοτοι της ιστορίας. Εμείς οι Έλληνες, εμείς που ουσιαστικώς δημιουργήσαμε την ιστορία και είμαστε ένας από τους βασικούς απανάρχαιους βραχίωνες του πολιτισμού, του πανανθρωπίνου πολιτισμού. Και έτσι έχοντας ξεκινήσει από εδώ, όπως βλέπουμε, την συμμαχία που θα μπορούσε να είναι και πολιτισμών Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Αιγύπτου, σε αυτό το πλαίσιο, ο παρήσακτο, αυτός είναι ο παρήσακτο, η Τουρκία, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον αλλαγών. Μα αναμενωμένων αλλαγών. Μα προδιαγεγραμμένων εξελίξεων. Και αναφέρομαι φυσικά στην περίφημη επίσκεψη του Μοχάμεντ Μπίν Ζαγέντ, του ισχυρού ανδρός των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, στην Τουρκία τονίζω, το χρώμα το τυρκουάζ. Έτσι, προσέξτε, δείτε την προεδρική φρουρά και αυτό είναι ένα κομμάτι της φρουράς, ο τάπητας στο τυρκουάζ, ένα χρώμα το οποίο οι Γάλλοι το είδαν στο βόσπορο. Το χρώμα αυτό στα νερά του βοσπόρου, έξω από τη βασιλεύουσα, πέριξ της βασιλεύουσης και το ονόμασαν τρικουάζ. Οι Φράγκοι δηλαδή, έτσι. Φραντς, Φράγκοι. Εμείς τους λέμε οι Γάλλες, Λες αναφερόμαστε στους αρχαίους γαλάτες. Λοιπόν, και έτσι, με αυτόν τον τρόπο ονομάστηκε ένα χρώμα που κάθε άλλο παρά τουρκικό είναι. Ακόμα και το χρώμα εκτουρκίστηκε. Χάρη στην έξυπνη επικοινωνιακή μεταχείριση κάποιων συγκεκριμένων ιστορικών συγκυριών. Όμως η ουσία δεν είναι ούτε το Τυρκουάς, ούτε ο Τάπης, ούτε ο Τάπητας, ούτε... Αν θέλετε, η ίδια κατηψία, η επίσκεψη του Μοχάμεντ Μπιντζαγέντ, ενό ανθρώπου ο οποίο αποτελούσε, απειλούσε και αποκαλούσε του Τούρκους ω σκυλιά. Και αυτό συνεχίζει να λέει. Δεν έχει αλλάξει η άποψή του. Αλλά όπω λέει ο λαό μα, ο λαό μα έχει το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου πιο κοντά. Τι συνέβη λοιπόν αυτό το διάστημα και είχαμε τις περίφημες τροφές, εξαρτάται από ποια πλευρά θα το δεις. Άμα θα το δεις από την πλευρά των Εμμυράτων, έχουμε στροφή Ερντογάν. Άμα το δεις από την πλευρά της Τουρκίας, έχουμε στροφή των Εμμυρατινών. Η, η, αλήθεια όμως είναι ότι η πενία λέει τέχνε κατεργάζεται και επειδή η Τουρκία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει πάσης φύσεως προβλήματα, δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι ευρύτερο γεωπολιτικά ζητήματα, είναι προβληματισμοί, είναι συγκρούσεις, είναι αδιέξοδα. Είναι αδιέξοδα διότι η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να προχωρήσει πιο κάτω από του σχεδιασμού τη. Εάν θελήσει να το κάνει, θα πρέπει πλέον να συγκρουστεί, και δεν μιλάμε πλέον για απαλέ συγκρούσει. Και επειδή η Τουρκία πάντοτε σέβεται την ισχύ, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τι επικρατούσε πληροφορίε, αναλύσει και απόψει, μία χώρα έχει χρησιμοποιήσει την αεροπορική τη ισχύ για να προσβάλλει τουρκικού στρατιωτικού στόχου στη Λιβύη. Και αυτά είναι τα Εμμυράτα. Ναι, τα Εμμυράτα. Τα οποία έχουν διαθε... διαθέτουν και Μοιράζ 2.000 παυλάνια και φυσικά τα Εμμυράτα έχουν την, πέραν τον F-16, τον Block 60, έχουν ακριβώς την πολιτική βούληση να προσβάλλουν τα τουρκικά γεωστρατηγικά συμφέροντα εφόσον απειλούνται τα ειδικά τους. Και νομίζω ότι δεν έχει ξανασυμβεί, είναι όταν αυτό τελικώς καταγραφεί Γεγονό στις ιστορικές δέλτους, θα φανεί πλέον και θα δοθεί ευκαιρία να επαναγραφεί στο βιβλίο Γκίνες, τον ρεκόρ Γκίνες, Γιατί όχι, και στο ρεκόρ Γκίνες, ότι μια αραβική χώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά εμιρέτα, προσέβαλαν τουρκικού στρατιωτικού στόχου στο έδαφο τη Λιβύη. Και αυτό γιατί και συνέβη. Γιατί από το 2016 και. Εκείθεν. Και... Και μέχρι σήμερα η Τουρκία θεώρησε ότι τα Εμμυράτα είναι μία εκ των εμπλεκομένων χωρών στο περίφημο πρακτικό του 2000 της εποχής εκείνης. Και μάλιστα ο Σοϊλού, ο Υπουργός Ιστορικών της Τουρκίας, όχι απλώς κατονόμασε, αλλά προσδιορίσε και επιχείρημα και τρόπο με εμπλοκή των Εμμυρατινών στο πραξικόπημα, το οποίο το χαρακτήρισε ως χρηματοδοτούμενο από τα Εμμυράτα. Και επειδή οι σχέσεις δεν ήταν καθόλου καλές από το 2011, όταν ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη, και επειδή η Τουρκία είναι ουσιαστικά το κοσμικό κράτος στο οποίο προσβλέπουν οι απανταχού αδελφοί μουσουλμάνοι, είτε είναι ελεύθεροι, είτε είναι εγκλωβισμένοι, φυλακισμένοι, διοκόμενοι, είτε απλώς συμπαθούντες, είναι προφανέ ότι το σχέδιο των αδελφών μουσουλμάνων περιέλαμβανε περι, 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 αν μη τι άλλο όχι μόνο την εκδίωξη όλων των μοναρχιών στην περιοχή του κόλπου συμπεραλαμβανομένης και τη Σαουδική Αραβία, παρακαλώ. Ναι, τη Σαουδική, του οίκου των Σαουντ, που είναι ό,τι πιο ιερό για το Ισλάμ και φυσικά όλων εκείνων των καθεστώτων με πρώτο και κυριότερο εκείνο τη Αιγύπτου και του πρώην στρατάρχου και Προέδρου ΑΛΣΥΣ. Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, οι δύο χώρες δεν μπορούσαν παρά να έχουν όχι απλώς συγκρουόμενα, αλλά εκρηκτικό συγκρουόμενα γεωστρατηγικά συμφέροντα, τα οποία ουσιαστικώς είχαν υποσκάψει την κοινή σουνητική παράδοση, γιατί και οι δύο είναι Ισλαμικές χώρες. Κάτι το οποίο οι Εμμυρατινοί και η γενικότερα οι Άραβε τη Χερσονήσου, τη Αραβική Χερσονήσου, το θεωρούσαν ω πρώτιστο παράμετρο και παράγοντα αλληλοβοηθεία. Και είναι επίση σαφέ ότι το Κατάρ, η μοναδική δυναστεία, η Αλφάνη, στον κόλπο, που εξαιρεί το από αυτή την προδιαγεγραμμένη σφαγή μέσω ενός φετφά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αλλά το αναφέρω για να γίνει περισσότερο κατανοητό και με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ο εικονικό, ο Φετφά, των αδερφών μουσουλμάνων, περιέλαμβανε όλε τι μοναρχίε πλην του Κατάρ. Και το Κατάρ είναι το στρατηγικό σύμμαχο των Τούρκων. Και το Κατάρ είναι η χώρα στην οποία οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει στρατεύματα. Και το Κατάρ ήταν εκείνη η χώρα η οποία ουσιαστικά απεκλείστηκε από του Σαουδάραβε, μόνο που δεν δέχτηκε εισβολή. Και αν δεν συνέβη τούτο. Αίτιο είναι το γεγονός ότι οι Αμερικανοί διαθέτουν μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές βάσεις στην περιοχή και στην περιοχή στην Ιφίλιο. Με στόχο το Ιράν. Η συμφωνία όμως του Αβραάμ έθεσε, αν θέλετε, νέα δεδομένα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θεωρούν αυτοδικαίως, όπως και εμείς πρέπει να θεωρούμε, ότι η σφαίρα ενδιαφερόντων τους ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο, όπως η δική μας, από την είσοδο των στενών του Ορμούς. Τον Αραβικό κόλπο ή τον Περσικό, αν θέλετε. Και ο στόχος του ΣΥΤΟ πια η οικοδόμηση συμμαχιών και μια στρατηγικής ανασχέσεως της τουρκικής επιρροής, της τουρκικής Τη τουρκική στρατιωτική επεμβάσεω, τη τουρκική αδιαλάκτου γεωστρατηγική επιβουλή και ήρθε ο καιρό που δημιουργήθηκε επιτέλου η συνθήκη μετά από τη συμφωνία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ, έτσι. Η Σάρα και η Άγαρ. Σάρα γέννησε Ισακ. Άγαρ γέννησε τον Ισμαήλ. Ποιο είναι ο πρώτο που έχει γεννηθεί, ο Ισμαήλ. Μέσω τη Σάγαρο, που ήταν η Δούλη. Γιατί η Σάρα δεν μπορούσε να τεχνοποιήσει. Τα λέει η παλαιά διαθήκη αυτά. Στο σχολείο. Και τι συνέβη τότε, η Σάρα που εγέννησε τον Ισαάκ, ο γενάρχη των Εβραίων, ο Ισμαήλ, η γεν, ο γενάρχη των Αράβων, γι' αυτό και εμεί του ονομάζαμε, ονομάζαμε ω αγαρινού του μουσουλμάνου. Οι αγαρινοί είναι η, τα τέκνα τη Σάγαρα ήρθαν σε αντιπαράθεση. Και φυσικά η νόμιμο σύζυγο εκδίωξε την παλακίδα και τη είπε: Θα πα στην έρημο. Και εκεί λοιπόν παρενέβη ο Ραχάγκελο, τη βοηθεία και αρχίζει πλέον η ιστορία του Ισλάμ, όπου διασώζεται ο Ισμαήλ και μπορεί και ο Ισμαήλ να διασώζεται, αλλά ουσιαστικά αν δεν τα βρει η Σάρα με την ε, Άγαρ, ειρήνη δεν γίνεται. Εξαιρετικό δύσκολο έω αδύνατον. Ό, όχι, νομοτελειακώ αδύνατον. Η Συμφωνία, λοιπόν, του Αβραάμ που αφορούσε τα σημητικά φύλλα, γι' αυτό ονομάστηκε Αβραάμ, γιατί τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Άραβες ανήκουν στο σημητικό κλάδο της ανθρωπότητος, όπως έχει καταγραφεί από την εθνογραφία και την εθνολογία, Άλλα τα δεδομένα. Ήρθαν, λοιπόν, και οι Ισραηλινοί σε μια πρωτοφανή ιστορική, όχι απλώς γεωπολιτική ευκαιρία, να αρχίσουν να συνδέονται με πιο στενούς δεσμού με όλου εκείνου οι οποίου θεωρούσαν ότι είχαν πιο κοινά χαρακτηριστικά, πολιτιστικά και κυρίω γεωπολιτικά, όπου θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον κοινό μεγάλο σατανά που εκτό από το Ιράν παραμένει η Τουρκία. Η Τουρκία, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το λατινικό αλφάβητο, έχει εγκαταλείψει την αραβοπερσική γραφή. Η Τουρκία, η οποία. Επικιαμάλα αυτά, έτσι. Η Τουρκία εκείνη η οποία στρέφεται πλέον με τρομακτική ταχύτητα, ιστορική ταχύτητα, προς τον, μια διαδικασία επανεσλαμισμού της, χωρίς να είναι επαναραβισμός της, αντιθέτως θέλουν να ηγηθούν των αραβικών φυλών και για αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν ως όχημα αποσταθεροποίησης τους στους αδελφούς μουσουλμάνους, κάτι το οποίο παραλίγο να επιτύχει στην Αίγυπτο, αλλά χάρη στη δράση του Σατουσίση δεν κατέστη δυνατόν. Και άρχισε πλέον να διεισδύει στην περιοχή δαπανώντα πάρα πολλά χρήματα τη βοηθεία του Κατάρ. Ήρθε όμω ο καιρό και ο χρόνο που λόγω τη στρατηγική αντιπαραθέσεω, η οποία σταδιακώ δημιούργησε ο Ερντογάν μέσω τη εισφίξεω των σχέσεων με τη Ρωσία, η Δύση τον εκτύπησε στο τομέα τη οικονομία, τον προσέβαλε, τον έπληξε. Και ήρθε ο καιρό των παχαίων Έφυγε τον Παχέ, ο καιρό των παχαίων Αγελάδων και ήρθε η περίοδο των ισχυροτάτων Αγελάδων. Και τώρα λοιπόν, τι συνέβη, τίποτα το ξαφνικό. Τίποτα το μη αναμενόμενο. Εδώ βλέπουμε πόσο τολμηρή είναι η ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Τι είδε, είδε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ποια είναι η ευκαιρία αυτή, Καταρχήν υπήρχε να δούνε και λαβίν, βεβαίω. Υπάρχει ένα μαφιόζο ο οποίο συνεχώ έβαζε από τα Εμμυράτα τα περίφημα βίντεο Πακέρα, δεν ξέρω αν τον προφέρω σωστό το όνομά του, και κατηγορούσε τον Ερντογάν για διαφθορά κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά και, λοιπά και αποκάλυπτα απίστευτα στοιχεία τα οποία οι εισαγγελεί ανά την Ιφίλιο, βλέπω οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και αλλού, συγκρατούν στοιχεία γιατί σε περίπτωση που κάτι δεν πάει και τόσο καλά στην Τουρκία, να μπορούν να επιληθούν των θεμάτων σε μέλλοντα χρόνο. Αυτός λοιπόν Έχασε πλέον τη δυνατότητα να συνεχίζει να έχει την προβολή την οποία απολάμβανε. Τον σιώπησαν οι Εμμυρατινοί. Αυτό ήταν ένα από τα ανταλλάγματα. Υπάρχουν και άλλα τα οποία αφορούν την μουσουλμανική αδελφότητα. Θα δούμε, ο Ερντογάν δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τους αδελφούς μουσουλμάνους. Μια μικρή υποχώρηση έκανε. Γιατί όμως προχώρησε σε αυτή την τολμηρή κίνηση ο Μοχάμιλ Βιντζακέντ. Γιατί όπως σας είπα είναι ένας ευφυής άνθρωπος και είδε μια ιστορική ευκαιρία να διεισδύσει στην καρδιά δηλαδή του μεγαλύτερου ανταγωνιστού και πλέον επικίνδυνου κράτους για την ασφάλεια των Εμμυράτων, τη στιγμή ακριβώς που εκείνο είχε γονατίσει, σε εισαγωγικά γονατίσει και είχε την ανάγκη αμέσου οικονομικής βοηθείας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μα δεν είναι το στη μέση. Βεβαίω και θα συνεχίσει να είναι. Τα Εμμυράτα δεν θα αντικαταστήσουν το Κατάρ. Τα Εμμυράτα έρχονται όχι να δώσουν δάνειο στην Τουρκία ανεφαντικρίσματο, έρχονται να κάνουν οικονομικέ εξαγορέ. Έρχονται να αγοράσουν ό,τι πωλείται, ό,τι μπορούν, διαθέτουν ένα μεγάλο στόκ. Θα μπορούσαν να είχαν επενδύσει 100 δισεκατομμύρια. Επένδυσαν 10. Προσέξατε σκέφτονται να επενδύσουν 10, 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ποιου χώρου. Εγώ θα σα έλεγα ότι μια θαυμάσια ευκαιρία θα ήταν να πάνε και να αγοράσουν την Ασελσάν. Μάλιστα. Yeah, Μην ε, εκπλήσεστε. Άλλωστε, ε, η BMC, η οποία είναι από τι μεγαλύτερε εταιρείε, αυτή που κατασκευάζει το πρόγραμμα Altai, ουσιαστικά τελεί υποκαταριανό έλεγχο τόσο σε μετοχικό κεφάλαιο, όσο και σε επενδύσει, όσο και σε επίπεδο ρευστότητο. Φανταστείτε λοιπόν, λέω τώρα, να έρθει λοιπόν η Ταϊμινά, πάνε τα Εμμυράτα και να πούν θέλουμε να αγοράσουμε την Ασσαλσάν. Θέλουν να αγοράσουμε την ΤΑΙ, την τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία. Ποια θα ήταν η αντίδραση του Ερντογάν. Ξεφείτε λοιπόν του Εμμυρατινού να διεισδύουν σε, σε ένα, σημείο του βαθέω κράτου τη Τουρκία και να κάνουν μια πρόταση. θέλουμε να αγοράσουμε και να έχουμε τον έλεγχο. Και θα ήταν η στάση του Ορτογάν να ελέγξουν τα Εμμυράτα δηλαδή τον τρόπο παραγωγή και αναπτύξεω οπλικών συστημάτων. Να κάνουν μια δίμια πρόταση να εξαγοράσουν, α πούμε, και την εταιρεία που κατασκευάζει τα Μπαϊρακτάρ. Αυτό δεν είναι ένα ρητορικό ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πιθανότατα να το αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι στο αμέσω επόμενο διάστημα. Έχει το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου πιο κοντά. Απόψη μου, εκτίμησή μου είναι. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν τα Εμμυράτα, Καταρχήν τα Εμμυράτα πρέπει να ξέρετε ότι έχουν τη δυνατότητα ακριβώ επειδή έχουν δείξει το σκληρό του πρόσωπο στην Τουρκία να απαιτήσουν και άλλα δεδομένα που θα έχουν να κάνουν με τη Λιβύη γιατί τα Εμμυράτα σε συνδυασμό με την Αίγυπτο αλλά και το Ισραήλ θα ακολουθήσουν ένα περίπου παράλληλο, να τολμήσω να πω, έω αντίστοιχο μοντέλο συνεργασία με ή χωρί εισαγωγικά με την Τουρκία. Και φυσικά αυτό το οποίο θα γίνει, πρέπει να σα πω ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι μια αποστολή που θα περιλαμβάνει τον διοικητή τη ΚΥΠ, της ΜΙΤ, της τον Χακάλ Φιντάν και τον Τσαβούσοβλ, τον υπουργό των εξωτερικών, θα επιθυμηθεί τα ημιράτα και στη συνέχεια μια πολυπληθή αποστολή επιχειρηματιών ω ήθιστε θα φύγει από την Τουρκία με επικεφαλή στον Ερντογάν να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη επίσκεψη θα παιχθούν πολλά. Εκεί λοιπόν αυτή η κίνηση μπορεί να συνεχιστεί ή και να καταρρεύσει. Εξαρτάται το τι θα ζητήσουν οι Εμμυρατινοί και πόσο είναι διαθετημένοι να υποχωρήσουν οι Τούρκοι. Οι οποίοι οι Τούρκοι είδαν τη λύρα τους να είναι σήμερα 13 ακόμα κάτι, αντιστοιχεία με δολάριο και βρίσκονται ακόμα σε αναμένα καρβούνα. Από την άλλη πλευρά, να περάσουμε στην πλευρά της Τουρκίας, οι Τούρκοι θέλουν να επιβάλλουν, προσέξατε, να επιβάλλουν, όχι να προτείνουν, ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει και λειτουργεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ποιο είναι το μοντέλο αυτό. Συμφωνούμε σε αυτά τα σημεία, άρα προχωρούμε διαφωνούμε στα άλλα, άρα σταματούμε. Αυτό ήταν το μοντέλο το οποίο ήθελαν να το προτείνουν ακόμα και στη χώρα μας. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να ξεχαστούν τα όσα έχουν συμβεί και να εστιάσει στο, στο περασμένα μεν ξεχασμένα ίσως και σε μια νέα οδό όπου θα υπάρχει συμπόρευση εκεί που υπάρχει σύγκληση συμφορώντων και εκεί που υφίσταται απόκληση, απλώς δεν θα υπάρχουν τριβές. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μια συμφωνία Ρωσία-Τουρκία. Όπου άλλα είναι τα μεγέθη και άλλε οι δυνατότητε. Η Ρωσία δεν πρόκειται αύριο να παράσχει στην Τουρκία σκληρό νόμισμα. Το χρειάζεται για τον εαυτό τη. Τα ημιράτα <coughs> είναι μια δύναμη η οποία και χρήματα έχει, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα όρια τη, τα γεωστρατηγικά τη και το γεωπολιτικό περιγύρο, το μεγάλο παίγνιο γνωρίζει τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν και τη Ρωσία, αναγνωρίζει την εμπλοκή του Ιράν στην Ιεμένη, κάτι που ενδιαφέρει πρωτίστως και τους Σαουδάραβες, εκτός από τους Εμινατινούς, βλέπει την παρουσία της Τουρκίας στο Κατάρ που είναι δίπλα, όπως και στη Σομαλία. Συμμετέχει σε αεροπορικές ασκήσεις με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή έχει ήδη δείξει στην Τουρκία τι σημαίνει να συμμετάσχω σε μια ομάδα που θέλει να, σ, να, σ, α, να, να σε αναχαιτήσει, να αποχωρήσει σε στρατηγική ανάσκηση της νεοοθωμανικής επιρροής. Και γνωρίζουν πολύ καλώ ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να αποκηρύξει ούτε τις βλέψεις για το Κουντούς, την Ιερουσαλήμ δηλαδή, ούτε επίσης και στην βασική του στρατηγική, που σημαίνει ότι να αντικατασταθούν, ή ακόμη δηλαδή και με ένοπλο τρόπο, οι μοναρχίες του κόλπου και της Αραβικής Χερσονήσου. Αυτό είναι κάτι που η Τουρκία δεν πρόκειται να το διαγράψει. Δεν πρόκειται να το θέσει εκτός της λίστας. Το μόνο που ζητάει η Τουρκία στην παρούσα φάση είναι οικονομική διείσδυση στα σημεία εκείνη που θα επιλέξει, για να δούμε εκεί αν θα τα βρούμε τους Εμμυρατινούς. Γι' αυτό ανέφερα το παράδειγμα της Ασσαλτσάν μια στρατηγική δηλαδή συμμαχία με το Κατάρ, τη αμοιβαία υποφελία και ωφελία, οδήγησε στην ε, χρηματοδότηση μεγάλων προγραμμάτων και κυρίως στην εξαγορά σημαντικών αμυντικών βιομηχανιών. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε πλέον με μια επίδειξη ισχύω όπου ο Ερντογάν πραγματοποιεί έναν τακτικό ελιγμό, τακτικό ελιγμό, ευφυή θα έλεγα ελιγμό, διότι αν μη τι άλλο από τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση φιλίας μέσω των δισεκατομμυρίων δολαρίων, προσπαθεί να ανοίξει κάτι αντίστοιχο με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Θέλω να, θέλω να πιστεύω και η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όλες αυτές οι κινήσεις προϋποθέτουν υποχώρηση του Ερδογάν στα βασικά του γεωστρατηγικά πρέπει και θέλω, στα ιστορικοπολιτισμικά του πρέπει και θέλω. Κάτι που ο Ταγί Περντογάν, όπω έκανε άλλωστε και με την περίπτωση τη τουρκική Λύρας και των επιτοκίων, είναι τα οικονομικά του Ερντογάν, είναι εκείνα τα οποία προσωμιάζουν με τον Ισλαμικό κώδικα τον οικονομικό, τη οικονομική συναλλαγή. Δηλαδή, όποιο παίρνει δάνειο, δεν δικαιούται να, να του επιβάλλονται τόκοι. Οι Ισλαμικέ τράπεζε, οι ακαριθμοί τράπεζε δεν δανείζουν με τόκο, εντόκο. Κάτι που απαγορεύεται την αυτή άποψη έχει και για τα επιτόκια, γι' αυτό και δεν προβαίνει σε εκείνες τις διορθωτικές κινήσεις που θα δημιουργούσαν μια σχετική ε, περίοδο ε, ανοχής για την τουρκική οικονομία. Αυτό έχει πλέον φύγει από τον έλεγχο και, πώς λέμε εδώ πέρα, ο καταπονημένος πλην όμως αϊθαλής θα λέγα εγώ, Ερντογάν και εύχομαι να είναι αϊθαλεί, γιατί όσο ο Ερντογάν παραμένει στην ηγεσία τη Τουρκική Δημοκρατία, εμεί εδώ στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, θα μπορούμε όχι απλώ να αναλύουμε και να σχολιάζουμε, αλλά να σκεφτόμεθα αυτό το οποίο έχω επαναλάβει πολλέ φορέ στην εκπομπή μου, «Μωρένει κύριος, ον βούλετε. Μένω σε αυτό το κομμάτι μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, διότι πρέπει να ξέρετε ότι τα Εμμυράτα δεν είναι μόνα του. Δεν είναι απλώ ο αδελφικός σύμμαχο τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι η χώρα εκείνη η οποία έχουν προνομιακέ σχέσει πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε και φυσικά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα ημιράτα είναι το σημείο εκείνο αναφορά, το γεωγραφικό σημείο αναφορά, γύρω από το οποίο περιστρέφεται πλέον το ενδιαφέρον απάντων για, την περιοχή, για τα τεκτονόμενα στην περιοχή του κόλπου είναι ο βασικός στόχος του Ιράν. Το Ιράν πολύ θα ήθελε να εξαλειφθούν τα, Ινά, τα Ιμυράτα. Τα ημιράτα όμως είναι η δύναμη σε εκείνη η οποία έχει όχι απλά τη ζωτικότητα, την ενέργεια, την ιδέα, τις ιδέες, την ανοχή, όπως έχει επισκεφθεί, ε, παραδείγματος χάρη να έχει πάει στο Ντουμπάι, λέω τώρα εγώ στην περιοχή, θα καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί, έχει κοσμογονία. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει να οδηγήσει τις τύχες της χώρας του στο μέλλον και να εξασφαλίσει την επιβίωση του καθεστώτος τους, συν την αρμονία και την ειρηνική συνύπαρξη, διότι αυτό σημαίνει συσσόρευση πλούτου, αν έχουμε πολεμικέ συγκρούσει, αυτά ολοχάνονται, είναι ο Μοχάμελ Ζαγέντ. Ζαγέντ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει εμεί ω Έλληνε, το έχουν διαπιστώσει οι Ισραηλινοί, το έχουν διαπιστώσει οι Τούρκοι τρίζοντα τα δόντια του. Γιατί τρίζοντα τα δόντια του μέσα από την οργή του, δεν κάνουν τίποτε άλλο να φιλούν το χέρι εκείνου που θα ήθελαν να δαγκώσουν. Και ακριβώς είμαστε σε μια ιστορική συγκυρία όπου είναι στο χέρι πλέον των Εμερατινών να ανοιχνεύσουν θοπεύοντας τα αδύναμα σημεία της Τουρκίας σε επίπεδο οικονομίας και πιέζοντας τα σημεία του πόνου να αντιληφθούν ποια είναι η βιωσιμότητά της. Η Τουρκία δεν είναι ένα κράτος το οποίο πρόκειται να πεθάνει αύριο. Δυστυχώς, με τους Τούρκους θα έχουμε αρκετές εμπλοκές στο μέλλον. Είναι προδιαγεγραμμένη ιστορικός και γεωγραφικός η σύγκρουση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Μεταξύ Ελληνισμού και Τουρκίας. Και πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε ότι πέρα από τα όμορφα χαμόγελα, τις διπλωματικές νότες ή ανταλλαγές μηνυμάτων, η μόνη γλώσσα την οποία αντιλαμβάνονται όχι μόνο οι Τούρκοι, άπαντες σε όλη την Ιφίλιο και ιδιαιτέρως σε αυτή την πολύ παθή περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο, είναι εκείνη της ισχύω. Και όσο εμείς κινούμεθα θα στην οδό την ατραπό της ισχύω, όσο ισχυροποιούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα και θεωρούμε ότι τα εθνικά συμφέροντα είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναφέρομαι στην υβριδική απειλή της λάθρο όσο απομακρύνουμε τον απικισμό και τον λάθρο επικισμό της χώρας μας, όσο προστατεύουμε την εθνική μας ταυτότητα, την ελληνική μας συνέχεια, τόσο καλύτερα θα είμαστε να χρησιμοποιήσω μια γλώσσα αριστή, αν θέλετε αποδεκτή, αν θέλετε επιβάλλεται αυτό το οποίο πιστεύουμε σε φίλους και εχθρούς. Θα είμαστε πλέον η σοβαρή κρατεά δύναμη. Και δεν θα μας αγγίζουν καμία από επισκέψεις και αν θέλετε κινήσεις σαν και αυτές τις οποία προανέφερα. Τις οποίες η Τουρκία θα συνεχίσει να προβάλλει και με τον τρόπο που εκείνη επιδιώκει. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε για ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Πολύ Τουρκία σήμερα και ακόμα περισσότερα αμέσως μετά. Φίλοι και φίλες, ακούστηκαν πολλά αυτή την περίοδο. 13,06 ήταν το απόγευμα, τελευταία μέτρηση που πήρα για την ε, τουρκική λίρα. Μία, ένα, ένα δολάριο, 13,6 τουρκικές λίρες Και μάλιστα, σε αυτό εδώ το γράφημα είναι από το Bloomberg. Έτσι. Φαίνεται, εδώ είναι το 2021, εδώ είναι το 2020, εδώ είναι το 2019, εδώ πέρα, βλέπουμε την πορεία ανόδου που ουσιαστικά σημαίνει κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας και της αδυναμίας πλέον διαθέσεως ικανών συναλλαγματικών αποθήματων για τη στήριξη του νομίσματος. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Σας τα δείχνω όλα αυτά διότι προέκυψαν κάποιες νέες ιδέες του τύπου ότι να, οι Τούρκοι ε, πρόκειται ως ο να επιβραδύνουν ή και να ακυρώσουν κάποια εξοπλιστικά τους προγράμματα. Όπω επίση υπάρχουν ακόμα και κάποιε προ, πιο προωθημένε ιδέε, οι οποίε έρχονται φωνέ από το παρελθόν, ότι να είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που οι Τούρκοι έχουν πρόβλημα οικονομικό να πάνε να συζητήσουμε μαζί του για αμοιβαία και ισόρροπη μείωση των εξοπλισμών. Ξέρετε, αυτό το πολύ πολύ κακό ανέκδοτο το έχουμε ξανακούσει ξανά και ξανά. Εδώ όμω ήρθαμε για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στην θέση του. Μπορεί να, ακουστεί, να ακούσετε δηλώσει Τούρκων ότι ξέρετε εκεί επιβραδύνουμε το τάδε σύστημα και το τάδε πρόγραμμα. Όμως εγώ θα σας αποδείξω, μέσω αυτών το οποίο θα δείτε, ότι κανένα από τα τουρκικά προγράμματα, τα μείζωνα, τα πιο σημαντικά, τα πιο στρατηγικά, δεν πρόκειται να καθυστερήσει παρά μόνο εάν έχει πρόβλημα σε επίπεδο εμπάργκο. Δηλαδή απαγορεύσεω εξαγωγή τεχνογνωσία. Σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέροντα πίνακα που τον πήρα από το Global Data, δείχνει ποιε είναι οι προβλέψει σε δισεκατομμύρια δολάρια τη τουρκική προβλέψη που είχαν οι Τούρκοι για, αμυντικ... για ε, ε, δαπάνες δαπάνε σε εξοπλισμού το 21, το 22, το 23, το 24, το 25, φτάνουμε περίπου στα 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα εδώ βλέπουμε τις, ένας δεύτερος με το μαύρο που είναι, είναι η διαφορά που έχει year of year, year growth που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές τις οποίες υπήρξαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τουρκίας αναλόγως με την εσωτερική ισοτιμία όπου φαίνεται καθαρά ότι η Τουρκία έχει προσανατολίσει τη βιομηχανία της όχι μόνο στο να παράγει συστήματα για τις έλλοντες δυνάμεις αλλά και να τα εξάγει. Η εξαγωγική παράμετρο στην οποία ο Ερντογάν υπερ-υπερ-υπερ υπέρ υποστηρίζει, θυμίζω ότι ο Ερντογάν μόλι μετά, πριν καν στεγνώσουν τα γραφόμενα σε ιστοσελίδε και εμεί, σε εφημερίδε, σε περιοδικά κλπ. για την εκ νέου κατάρρευση τη Τουρκία κλπ, κλπ. Κλπ. το οποίο εγώ φρονώ ότι απέχει πολύ η Τουρκία από το να καταρρεύσει. Άλλοι λόγοι θα οδηγήσουν σε πιθανή κατάρρευση, όχι τέτοιοι. Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρότατο πρόγραμμα εξαγωγών, το οποίο στηρίζει στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει και την παραγωγή οπλικών συστημάτων. Αυτές εδώ, φωτογραφία πίσω μου που βλέπετε, είναι το πρόγραμμα Milgem το εθνικό πλοίο, το οποίο απέδωσε τις κορβέτες κλάσιο Αντά. Μάλιστα. Αντά είναι από τα... Είναι ίσως και έχουν πάρει τα υπέροχα ονόματα των πριγκυπονίσων. πριγκυπώνης, η πρίγκιπος. Περιοχές του ελληνισμού, τις οποίες απολέσαμε από εσφαλμένη ιστορική μας ανοησία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αν και θα πρέπει, επειδή φέτος έχουμε τα 100 χρόνια από το 1921, να καθίσουμε πολύ 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 σοβαρά, 1921-2021, να σκεφτούμε το Νοέμβριο του 1921 στη Μικρά Ασία, κατά πόσον ήμασταν έτοιμοι να δούμε αυτό το οποίο θα ξεσπούσε μετά από μερικούς μήνες το καλοκαίρι του 1922, τον Αύγουστο από Σεπτέμβριο του 1922 που οδήγησε στην καταστροφή. Και είναι ένα μια καλή ευκαιρία, καλό χώρο να συλλογιστούμε τι συνέβη και οι Γάλλοι και οι Ιταλοί βρήκαν την ευκαιρία και όχι απλώς βοήθησαν, α, μει, μείωσαν και εξαφάνισαν το πρόβλημα που πιθανότατα να αντιμετώπιζε ο και μάλλον, ιδίω από του Γάλλου, στην περιοχή τη Κυλλικία, αλλά προχώρησαν και μια σε πιο, σε πιο ενεργή συνεργασία στρατιωτική και λοιπή μαζί του. Μην τα ξεχνούμε αυτά, για να μην επαναληφθεί η ιστορία. Εδώ λοιπόν έχουμε την Κλάσιαντα, η οποία, επανάληψη μήτρη πάσης μαθήσεω, έτσι, επολύθη στην Ουκρανία, παρακαλώ. Και δεν μιλάω για το Πακιστάν, μιλάω για την Ουκρανία. 256 εκατομμύρια δολάρια είναι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πώληση των δύο Κορβετών. Μάλιστα. Οι Ουκρανοί. Και πήραν μόνο ο Κορβέτες. Όχι. Πήραν και τα Μπαϊρακτάρ. Το έχω ξαναπεί. Το επαναφέρω πάλι. 24 στην αρχή, συνάλλα 48. Μαζί με τα πυρομαχικά, τα Μαμέλ, όλος ο εξοπλισμός, εδώ το βλέπετε με Ουκρανικά Εθνόσημα με τα βλήματα, με τους σταθμούς εδάφους. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά. Για να σας πω ότι η Τουρκία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση από το 2008 τουλάχιστον και μετά, που δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν θα μειώσουν ούτε τη δυναμικότητα της, της την παραγωγική τη δυναμικότητα της αμυντικής του βιομηχανίας, διότι αυτή χρηματοδοτείται πλέον σε σημαντικό βαθμό από εξαγωγικές επιτυχίες. Προσφάτως είχαμε και την παράδοση στις Φιλιππίνες παρακαλώ, ενός επιθετικού ελικοπτέρου ATAC TAF 1, το TAF 129, το οποίο τι είναι, το Ιταλικό Μαγκούστα είναι. Και που θέλω να σας πω όλα αυτά πράγματα με αυτά τα οποία είχα αναφέρει και στην, προηγουμένη εκπομπή μου περί Ισπανίας και λοιπόν, ότι η Ευρώπη έχει βάλει τα δυνατά της, για να καταστήσει την Τουρκία στο παλαιότερο χρόνο ισχυρά. Και τώρα, όποιο σπέρνει κεράμι, θα ριζηθεί, Και προσέξτε πού πολλούνται, πολλούνται σε χώρε οι οποίε θα έπρεπε να μην αγοράζουν από την Τουρκία. Και θα έπρεπε να υπάρχει ιστορική μνήμη. Και αναφέρομαι και στην Πολωνία, αναφέρομαι και στην Ουγγαρία και αλλού. Πάμε στην επόμενη εικόνα για να δούμε. Τουρκία λέει θα μειώσει. Στου εξοπλισμού τη. Σκέφτονται κάποιοι ότι η οικονομική κρίση. Συγγνώμη, αυτό το πήρα από το Twitter. Μήκο Γιάννη 2000 είναι. Ξέρετε και δουλειά του συγκεκριμένου. Στα τουρκικά είναι. Τάνκα. Το πρόγραμμα ΤΑΚ2. Θέλουν να μιμηθούν στο ΑΠΑΤΣΙ. Στο στο ναι. Το Μπέι, Το οποίο είναι το ελικόπτερο γενική χρήσεω. Το ΚΟΥΡΚΟΥΣ. Το οποίο, όπω και το Χούρτζατ και το αυτό είναι πρόγραμμα, όπως επίσης και το πρόγραμμα για το μελλοντικό τουρκικό μαχητικό και να πάμε στα μη επανδρομένα με την πλέον πρόσφατη έκδοση του Ακιντζή. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Πιστεύετε ότι αυτά τα συστήματα και τα προγράμματα θα καλυστερήσουν. Σας διαβεβαιώ πως όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα καλυστερήσει. Τα δισεκατομμύρια των δολαρίων τα οποία εισδρέουν στην τουρκική βιομηχανία Είτε όταν πηγαίνει κάποιος ως επισκέπτης, ταξιδιώτης, τουρίστας στην Τουρκία, γιατί πάρα πολλοί Έλληνες το κάνουν αυτό, είτε μέσω των επενδύσεων τρίτων χωρών του Κατάρ, πιθανόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράδων στη συνέχεια, έχουν κάνουλες, διαδρομές, ατραπούς, που όλες καταθύνονται κατά κάποιον τρόπο στην ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας κανένα από τα μείζωνα προγράμματα δεν πρόκειται να πάει πίσω. Ούτε τα Μπαϊρακτάρ θα πάψουν να παράγονται, ούτε τα Εκιντζή ή τα Αξουγκούρ ή οποιαδήποτε άλλα με αυτά τα βαρβαρικά, τα τουρκομογγολικά ονόματα, γλωσσοδέτε, να εξαφανιστούν από το προσκήνιο. Αντιθέτω, για όλα αυτά που σα έχω πει υπάρχουν ευρωπαϊκέ βάσει και πυλώνε, η Τουρκία προσπαθεί να βρει ακόμα και τώρα τρόπου ενισχύσεώ τη. Μα ακόμα και σήμερα η Τουρκία είναι προνομιακό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Που θα έπρεπε η χώρα μα να πράξει τα δέοντα ω επίδειξη ισχύω. Ναι, έχουμε πλέον πολλαπλά δείγματα. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει στα νησιά σου και συνεκάθα και να χειροκροτεί και να βλέπει την Τουρκία να συνεχίζει να ισχυροποιείται εξοποιώντα υπογραφέ του παρελθόντο. Ναι, να επικαιροποιηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν εκείνοι που λένε όχι, λέει, γιατί η Τουρκία ε, σκοπεύει να μα να εξαπολύσει τον υβριδικό πόλεμο εναντίον τη Ευρώπη. Ε, να πάρει η Ευρώπη τα μέτρα. Και αν η Ευρώπη δεν έχει ονοματεπώνυμο, έχει Ελλά. Και έχει ένοπλε δυνάμει, έχει και σώματα ασφαλεία. Αυτή η παράδοξο και παράλογο τακτική οφείλει κάποια στιγμή να τερματιστεί και με πρωτοβουλία δική μας. Εκτός και αν περιμένουμε να, αναμίν, να ανασάνει η Τουρκία, έχω πει κάτι επανάληψη στην εκπομπή, μην τους αφήσουμε ούτε ένα γεωπολιτικό δευτερόλεπτο. Ούτε ένα νανοδεύτερο γεωπολιτικό. Στη γεωπολιτική, ξέρετε, ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται. Κατά το δοκούν. Λοιπόν, γιατί αν τους αφήσουμε χρόνο, θα προκύψουν και άλλα θέματα. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Σήμερα θα σας δείξω ξανά αυτά που έχω επαναλάβει σε προηγούμενες εκπομπές. Από τουρκικέ πηγές είναι όλα αυτά. Βλέπετε και τα υποβρύχια, η κλάση πυρηρέης, και επίσης το Ανατολού και επίσης μια σειρά αντιαραπορικών συστημάτων, όπως είναι το Χισάρα Αλφα, όπως είναι το Κουρκούτο, όπως είναι τα βλήματα Τμάτσα, τα βλήματα Αέρος Αέρος. Γιατί σας τα δείχνω όλα αυτά για να καταλάβετε όσοι με παρακολουθείτε στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έχω παραλείψει αρκετέ ακουμπές να το κάνω και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Σε εκείνου του Έλληνε, οι οποίοι με παρακολουθούν από όλα τα μέρη του Ελληνισμού σε όλη την Ιφίλιο. Φίλοι και φίλε, αυτή είναι η βάση τη αναθεωρητική στρατηγική τη Τουρκία. Τη νεοοθωμανική Τουρκία κανένα από αυτά τα εργαλεία που βοηθούν τον ανεθορητισμό της δεν πρόκειται να πάψει, να, μπει, να μπει στη, στο περιθώριο, να διακοπεί, να ανασταλεί. Η Τουρκία ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα εμπάργκο. Εκεί που αντιμετωπίζει πρόβλημα εμπάργκο, εκεί ακριβώς θα φανεί ότι δήθεν υπάρχει μία θέληση περί αναβολής τους. Ουδέν ψευδέσταυ. Φίλοι και φίλε, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι κάνουν πίσω το βήμα των γενιτσάρων. Δύο βήματα μπρο, ένα πίσω. Μα και πάλι τα επόμενα βήματα θα είναι μπροστά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτω βέβαιοι ότι οτιδήποτε και αν εμφανιστεί, πιο πολύ εφοβούμε τις δικές μας φωνές που θα υψωθούν στη χώρα μας, παρά στο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, θα συμβάλλουν στο να δημιουργήσουν μια ψεύτικη ατμόσφαιρα παραπλανήσεως. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Το σύστημα ΣΥΠΕΡ. Αρχές Νοεμβρίου δοκιμάστηκε αυτό το βλήμα, το οποίο προβλέπει να δημιουργηθεί ένας στόλος αεραμίνης με εμβέλεια 100 χιλιόμετρων Ίσως και 150 όπω ευελπιστούν στο μέλλον, πάλι με ευρωπαϊκή τεχνολογία πίσω από όλα αυτά, που προσπαθούν μόνοι του να αντικαταστήσουν του ξένου για να αποκτήσουν με δανεικά φώτα, με δανεικά γυαλιά, τη δική του γεωστρατηγική, στρατιω, μάλλον στρατιωτική τεχνολογία όραση. Αλλά η Τουρκία δεν είναι μόνο αυτά. Η Τουρκία είναι και τα βαλιστικά βλήματα. Υπάρχει σε όλες τις ελληνικές, ανεξαιρέτως, κυβερνήσεις. Μία, αν θέλετε, δεν θα έλεγα σκόπιμη, αλλά από πλευρά προτεραιοτή, προτεραιοτήτων, υποβάθμιση της απειλής των τουρκικών βαλιστικών πυράβλων. Συζητάμε με χώρες που αναπτύσσουν τακτικά βαλιστικά όπλα, Συζητάμε με χώρε οι οποίε αυτή τη στιγμή, χώρα όπω είναι η Τουρκία, η οποία στοχεύει να αναπτύξει βαλιστικού πυράβλου άνω των χιλίων και των δύο χιλιάδων χιλιόμετρων. Συζητάμε με χώρε οι οποίε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για να μπορέσουν να ηγηθούν τη περιοχή, να τρομοκρατήσουν. Ποιο να τρομοκρατήσουν εμά, Εμά θα τρομοκρατήσουν. Εμεί που εορτάσαμε φέτο τα 200 χρόνια από την επανάστασή μα με αναλογίες του 30 προς 1 και μπορέσαμε και αποτινάξαμε τον Οθωμανικό ζυγό, αναφέρονται σε ένα έθνος το οποίο ουδέποτε μέτρησε αναλογίες, ουδέποτε τήρησε λογικές συσχετισμών, που μέσα από το αίμα του δημιούργησε μία ευγενική τρέλα. Ναι, αντιμετωπίζοντας και πιο ισχυρούς και πολυαρίθμους σε όλες τις γεωγραφικές Περιοχέ εχθρού. Όμω, στο σύγχρονο ελληνικό κράτο, πρέπει να καταλάβουμε ότι απέναντί μα έχουμε μία δύναμη, την οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πλέον με όρου συμβατική αντιμετωπίσεω, όπω είναι οι καλέ διπλωματικέ σχέσει κλπ. Μόνον η γλώσσα τη ισχύω. Και σε αυτόν τον τρόπο, είναι ο μοναδικό δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε και εμεί και οι αδελφοί μα οι Κύπροι και οι αδελφοί μας οι Κύπροι, η μισή Κύπρος είναι υποκατοχή, προκειμένου να, κατα... να, γίνει σαφές σε όλους, σε φίλους και συμμάχους, <coughs> ότι η Ελλάς είναι μια δύναμη η οποία θα απαντήσει ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα πιο σκληρά σε όλους αυτούς, τις... σε όλους αυτούς τους τρόπους, σε όλες αυτές τις προτάσεις όπου θέλουν να μας πείσουν κάποιοι ότι οι Τούρκοι είναι διατεθειμένοι να μειώσουν του εξοπλισμού του. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να μειωθεί. Γι' αυτό και σα τα δείχνω για να θυμόμαστε για τα περισσότερα από αυτά τι ισχύει. Και πάμε και στην επόμενη εικόνα. Ξέρετε τι είναι αυτά. Είναι η εικόνα την οποία την απέσυρα στην προηγούμενη, στην, προηγούμενη... στην προηγούμενη γενεστέρα εκπομπή μου. Η εταιρεία FNESS. Μπορεί να δούμε τα Εμμυράτα, να έρθουν και να πούνε στον Νταγκέ Περτοκάν. Ξέρουμε ότι θέλουν να μπούμε στην FNSS. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσουν τότε οι Τούρκοι. Στι 9 Νοεμβρίου υπογράφει ένα συμβόλαιο. Γιατί το δείχνουν αυτό. Αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Μεταξύ του SSB, που είναι το Υπουργείο για Γραμματεία Αμυντική Βιομηχανία, μαζί με την εταιρεία την FNSS, για πέντε εκδόσει του λεγόμενου Γκολτζέ Σουβαρή. Τι είναι αυτό, ένα απλό μη 113 είναι το οποίο το πήρε η Σες και άξε πλέον να το μετασκευάζει σε τι χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη ως ένα όχημα το οποίο θα είναι μια μορφή του θωρακισμένου οχήματο μάχης το οποίο θα ενσωματώνει ρομποτικά στοιχεία. Θα έχει μια έκδοση πέντε συνολικά η οποία ε, θα φέρει το πυροβόλο Σαμπέρ 25 των 25 χιλιοστών με συζυγές πολυβόλο των ένα από τα οχήματα είναι, χαρακτηρίζεται χαρακτηρίζετος όχημα τακτικής παραπλανήσεως, παρακαλώ. Για να δούμε τι είπε ο Ισμαήλ Ντεμίρ, ο αντίστοιχος υπεργενικός διευθυντής εξοπλισμών κατά τα τουρκικά πρότυπα, καμία σχέση με τα, με τα αντίστοιχη ελληνική θέση. «Στόχος οι δυνάμεις μας να έχουν την ευκαιρία να εκφοβήσουν και να νικήσουν τον εχθρό έχοντας δομή που παρατηρεί χωρίς να φαίνεται, συλλέγει χωρίς να γίνεται αντιληπτή και πλήττει χωρίς να μπορεί να πλήτεται. Γιατί σας το λέω αυτό. Μια χώρα όπως η αναθεωρητική νοοθωμανική Τουρκία, η οποία εστιάζει στην τακτική νοημοσύνη, στην, νόημα, στην ψηφιακή νοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια χώρα αρκετά επικίνδυνος και μια χώρα η οποία πλέον έχει βγει out of the box που λέμε, εκτός του κοιτίου και προσπαθεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Αυτή τη δύναμη πρέπει να την τσακίσουμε. Αυτή τη δύναμη θα πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις και σε συνεργασία με τους συμμάχους μας, εκτός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να γίνει αντιληπτό σε όλους πόσο πλέον έχουν φτάσει τα πράγματα σε ένα σημείο που ας μην περάσουμε το μη επιστρεπτό. Και θα αναφερθώ και στο μέλλον σε αυτό. Πάμε και στην τελευταία εικόνα με την οποία να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μπράβο στην εταιρεία SS Technology. Παρέδωσε στο ΕΤΑ, στο ειδικό τμήμα Λεξαδιστών, ένα μη επανδρομένο σύστημα, το έμπουσα, AMP Pavla x τακτικό, το οποίο πλέον θα βοηθάει με τον εσφυσιστήριο που διαθέτει να παρέχει στοιχεία και όχι μόνο και άλλα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη αρχή. Υπάρχει και το αντίστοιχο Ισάρισα, το οποίο ρίχνει και ορουκέτες. Συγχαρητήρια, ο ιδιωτικό τομέα βοηθάει την εθνική άμυνα να δούμε και από αλλού αντίστοιχε δράσει. Ένα μη ένα Άμπραμ και ένα Λεοπαρδίο Χέλ. Στη Θράκη περνούν ένα παραπόταμο. Πιο κοντά είναι ο Εύρος. Κλείνω λοιπόν με αυτή την εικόνα να σας πω ότι η Ελλάς έχει μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Όταν τις το επιτρέψουν οι συνθήκες, δεν θα κάνει το λάθος περασμένων ετών. Όταν απαιτηθεί, θα δώσει εκείνο το χτύπημα που απαιτείται στην πλευρά του Εύρου προ την Ανατολική Θράκη με σαφή μήνυμα και, και, περιεχόμενο. Η Ελλάς δεν εκφοβίζεται, η Ελλάς δεν φοβείται κανέναν και κυρίως η Ελλάς είναι αποφασισμένη να ζήσει γιατί αυτό είναι το ιστορικό της πεπρωμένο. Όπως έρχεται από το παρελθόν και μέσα από τα λόγια του Θουκυδίδου. Παραδύναμην τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.